Η συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλη Μπασδάνη στο ψηφοδέλτιο του υποψήφιου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Νίκου Τσιλιμίνγκ αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της χθεσινής υποβολής στα πρωτοδικεία των συνδυασμών οι οποίοι κατέρχονται στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κ. Μπασδάνη, που μέχρι και πριν από λίγο καιρό εμφανιζόταν ως φαβορή για τη θέση του υποψήφιου χωρικού αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας με το συνδυασμό του κ. Αγοραστού, επέλεξε τελικά την παράταξη Θεσσαλών Συμπολιτεία με επικεφαλή στο γνωστό γιατρό Νίκο Τσιλιμίνγκ. Η συμμετοχή Μπασδάνη στο εν λόγω ψηφοδέλτιο προσδίδει νέα δυναμική και επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι αποτελεί μια πολυσυλλεκτική προσπάθεια η οποία εκφράζει όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους σε αντίθεση με την παράταξη Αγοραστού που πρόσκειται αποκλειστικά και μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Ο τελευταίος κατέληξε την ίστατη ώρα στο πρόσωπο της Δωροθέας Κολυνδρίνη για τη θέση της υποψήφιας χωρικής αντιπεριφερειάρχη, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου Μαγνησίας, Σωκράτης Αναγνώστου, που ήταν μεταξύ των πρώτων επιλογών για αυτή τη θέση, πλήρωσε σύμφωνα με την εφημερίδα Θεσσαλία το τίμημα για τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον κύριο Αγοραστό σε θέματα του Πανεπιστημίου αλλά και σε γενικότερα ζητήματα του νομού. Αυτή τη στάση δεν τη συγχώρησε ποτέ ο απερχόμενος Περιφερειάρχης. Στο μεταξύ, ομαλά ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των συνδυασμών στο πρωτοδικείο του Βόλου εν ώψη των δημοτικών εκλογών του Μαΐου, με τον τελευταίο συνδυασμό αυτό της Ελένης Λαΐτσου για το Δήμο Ρήγα Φεραίου να κατατίθεται ένα μόλις τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Στους Δήμους Βόλου, Αλμυρού και Σκιάθου κατατέθηκαν 5 ψηφοδέλτια, 4 στον Νότιο Πύλιο και την Αλόνισο, 3 στη Σκόπουλο και τη Ζαγορά και 2 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Το Σάββατο ήταν μια μέρα διευκρινήσεων, ερωτήσεων. Κατατέθηκαν νομίζω 2-3 συνδυασμοί. Η Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 12 ήταν συνεχής η ροή. Κάποιες παραλήψεις, κάποιες διορθώσεις που έγιναν και κάποιες συμπληρωματικές δηλώσεις συνδυασμών. Μέχρι τις 12 παρά ο τελευταίος συνδυασμός ήταν από το Δήμο Φερών, αν δεν κάνω λάθος. Και κάποιες συμπληρωματικές του Βόλου πάλι τελευταία ώρα. Αρκεί να σας πω ότι φύγαμε μια μισή ώρα από εδώ. Στο Δήμο Βόλου, ο συνδυασμός του Αχιλέα Μπέου κατέθεσε 204 ονόματα υποψηφίων. 174 ο συνδυασμός του Μαργαρίτη Πατσιαντά, 165 του Πάνου Σκοτεινιώτη, 143 του Απόστολου Νάνου και 134 του Μιχάλη Μιτζικού.